καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή, μια ιμπεριαλιστική εισβολή η οποία απειλεί και θίγει τα συμφέροντα και του ουκρανικού λαού αλλά και του ρωσικού, λέμε εμείς. Δεν μπορούμε όμως να βγάλουμε από το κάδρο και από την εικόνα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση που εδώ και χρόνια συσσόρευαν έφλεκτο υλικό στο έδαφος της Ουκρανίας. Λέμε ξεκάθαρα όχι στον πόλεμο. Επίσης λέμε καμία εμπλοκή της χώρας μας. Η χώρα μας η οποία εμπλέκεται σε αυτό το πόλεμο, πράγμα που έγινε ξεκάθαρο και την ημέρα της πανεργατικής απεργίας, όπου μπαίναντας στο λιμάνι αποκαλύψαμε ότι και εκεί νατοϊκός εξοπλισμός προωθείται προς την Ανατολική Ευρώπη. Εμείς λέμε λοιπόν καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Επίσης λέμε ότι η ευθύνη έχει όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας δήλωση του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι η συμφωνία είναι δικιά μας και το λάθος που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν ζητάει ανταλλάγμα. Επιμένουμε λοιπόν καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή και είμαστε σίγουροι ότι το εργατικό κίνημα, οι λαϊκές δυνάμεις μπορούν να το επιβάλλουν.